Η γόμωση των κουρμέρων με εκρηκτικά ήταν το αμέσως επόμενο στάδιο της διάθεσης. Χρησιμοποιούσαμε ζελατοδυναμίτιδα σε φυσίγγια που έμπαιναν στο φουρνέλο με το χέρι. Επίσης, χρησιμοποιούσαμε άνθο που ήταν χύμα και έμπαινε στο φουρνέλο με την αφωνιέρα που δούλευε με πεπιασμένο αέρα. Είναι η μεγάλη συσκευή που βλέπετε. Τελειώνεις με το γέμισμα! Κοντεύω, άρχισε να συνδέει τα καψίλια. Ο επιστέφης είναι να ρίξουμε τα φουρνέλα μόλις είμαστε έτοιμοι! Πυροδοτούσαμε τα φουρνέλα στο τέλος της βάρδιάς μας, όταν βγαίναμε πλέον έξω από τη στοά, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ρεύμα που μας έδινε η πυροδοτική μηχανή. Αυτή που φαίνεται αριστερά κάτω. Το ρεύμα περνούσε μέσα από ειδικά κόκκινα σύρματα που τα λέγαμε αγωγούς πυροδότησης και ανατείναζε τα ηλεκτρικά καψίλια. Αυτά ήταν τοποθετημένα στον πυθμένα του φουρνέλου μαζί με τη ζελατίνη. Τα καψίλια δεν ανατιναζόντουσαν όλα μαζί, αλλά πρώτα αυτά που βρίσκονταν στο κέντρο της πόστας και αμέσως μετά ένα-ένα τα υπόλοιπα από μέσα προς τα έξω. Με τη σταδιακή ανατίναξη των καψιλίων γινόταν εκτόνωση του υλικού για να δουλεύει καλύτερα το κάθε φουρνέλο, έχοντας αποκτήσει ελεύθερο χώρο για να κινηθεί το υλικό που εκτινάσετε.